Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά υποδέχομαι τον Υπουργό Εργασίας κύριο Κωστή Χατζηδάκη και έχω να σημειώσω το εξής καλημερίζοντας τον Υπουργό, ότι για πρώτη φορά χαίρομαι διότι Υπουργείο του Κράτους χρησιμοποιεί την τεχνολογία και μέσω Twitter μας πληροφορεί την κοινή γνώμη με πολύ ωραία γραφιστικά τα βασικά στοιχεία του σχεδίου νόμου που φέρνει στην Βουλή αναφορικώς με τα εργασιακά δεδομένα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Και να σας συγχαρώ και προσωπικώς, κύριε Υπουργέ. Πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Δεν ξέρω ποιος, δηλαδή θέλω να πω ότι οι συνεργάτες σας κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Αυτά τα μηνύματα μέσω Twitter είναι πάρα πολύ θετικά και αντιμετωπίζουν και την ανοησία και τη βλακεία στο Twitter. Ναι, τα παιδιά στο γραφείο τα κάνουν. Ναι. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, φέρατε ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταργεί το οκτάωρο, ισοπεδώνει τις εργασιακές συνθήκες και φέρνει το μεσαίωνα, κύριε Υπουργέ. Απολογηθείτε. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο πρώτα απ' όλα στο νομοσχέδιο, το οποίο όπως δεν θα χρειαζόταν, γιατί είναι ήδη κατοχυρωμένο, ξανακατοχυρώνει, θα λέγα, το οκτάωρο, το πενθήμερο, τις 40 ώρες εργασίας, για να σταματήσει αυτή η συζήτηση και για να μπορούμε στο πολιτικό διάλογο πια να κάνουμε μια πιο λογική, θα έλεγα, συζήτηση. Γιατί ένα από τα παράπονα που έχω είναι ότι τουλάχιστον στο νομοσχέδιο που πέρασε για την πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν αυτοί που ήταν υπέρ και αυτοί που ήταν εναντίον. Εδώ σε τούτο εδώ το νομοσχέδιο είναι αυτοί που έχουν μια άποψη και λέμε εμείς τα δικά μας, και απέναντι είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι φαντάζονταν και εξακολουθούν να φαντάζομαι, νομίζω, κάποιες διατάξεις οι οποίες όμως δεν υπάρχουν. Δηλαδή μάχονται εναντίον φαντασμάτων οι άνθρωποι, διότι μόλις άκουσαν τη λέξη εργασιακό νομοσχέδιο βγάλανε από τα ντουλάπια τους γνωστές λέξεις και τσιτάτα, μεσαίωνας, νεοφιλελεύθερος οδοστρωτήρας, γαλέρες εργασιακές και ούτω καθεξής, και τις πέταξαν εναντίον μας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το νομοσχέδιο λέει άλλα πράγματα, ναι, και πρέπει να συζητήσουμε επί του πραγματικού. Το οκτάωρο κατοχυρώνεται, λέτε, σε ειδικό άρθρο? Βεβαίως κατοχυρώνεται, κύριε Ποδοσάλτε. Και να θέλαμε, που λέει ο λόγος, να το καταργήσουμε, δεν μπορούμε. Ωραία. Διότι όλα αυτά είναι κατοχυρωμένα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό. Έρχεται μια επιχείρηση και όπως, ωραία, τα προηγούμενα χρόνια, το τρέχω, για να συμπεριλάβω τα περισσότερα. Έρχεται λοιπόν ο επιχειρηματίας και λέει στον εργαζόμενο, όπως έγινε και όταν και τα προηγούμενα χρόνια, κοίτα αδελφέ, τώρα για το επόμενο δίμηνο έχουμε πολλή δουλειά και θα δουλέψουμε 10 ώρες ή θα δουλέψουμε 11 ώρες ή 12 ώρες. Κοιτάξτε. Τι κάνει το πρώτα απ' όλα, το αποδέχεται το εργαζόμενος όπως το αποδεχόταν και στο παρελθόν? Υπάρχουν δύο μέθοδοι, ναι, για την ευελιξία. Η μία μέθοδος είναι οι υπερορίες. Υπάρχει τόσα χρόνια, όποτε υπάρχουν αυξημένες παραγγελίες, αυξημένες ανάγκες των εταιριών, συμφωνούν οι δύο πλευρές, με συμφωνία γίνονται αυτά και δουλεύουν παραπάνω οι εργαζόμενοι. Εμείς αυξάνουμε τις υπερορίες και τις πάμε και 150 ώρες το χρόνο, όπως είναι και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Και όσο καιρό υπήρχαν οι υπερορίες, δεν διανοήθηκε κανείς να πει ότι καταργήθηκε το οκτάωρο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ευελιξία, η διευθέτηση, συγγνώμη, του χρόνου εργασίας, η οποία επίσης στην Ελλάδα υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και υπάρχουν διάφορες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν και σήμερα ισχύουν. Παραδείγματος χάρη στο ΝΟΤΕ, στην Αλφα Μπανκ, στην ΙΒΗ, ΠΕΠΣΙΚΟ, στο Παπαστράτο, ναι. Επίσης υπάρχουν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ανάμεσα στους ξενοδόχους και στους ξενοδοχοϊπαλλήλους έχει υπογραφεί κατ' επανάληψη κλαδική σύμβαση, μάλιστα. Ναι. Στην Πίτσος μου λέγανε οι εργαζόμενοι. Έχω πάρει μήνυμα από την Πίτσος, στην BSH, ας πούμε. Σας λέω για επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν, ναι, κτλ. Λοιπόν, εκεί ποια είναι η διαφορά? Ότι το αντάλλαγμα για τον εργαζόμενο είναι παραπάνω χρόνος, παραπάνω ελεύθερος χρόνος. Και όχι χρήματα, κύριε Χατζηδάκη. Αυτά είναι αποτέλεσμα συμφωνιών. Μάλιστα. Ήρθαν, ας πούμε, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και είπαν ότι για κάποιες μέρες θα δουλέψουμε παραπάνω και για κάποιες άλλες μέρες
θα πάρουμε παραπάνω ρεπό, παραπάνω άδεια, θα βλέπουμε παραπάνω τα παιδιά μας. Και αυτό γίνεται και σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Πάμε σε μια επιχείρηση που δεν έχει πολλούς εργαζόμενους και δεν είναι αυτή τη κατηγορία. Ναι. Είναι επιλογές των εργαζομένων. Σύμφωνοι. Πάμε σε μια επιχείρηση. Κάποιοι επιλέγουν να πάρουν παραπάνω λεφτά, κάποιοι θέλουν να πάρουν παραπάνω χρόνο. Πάμε σε μια επιχείρηση που δεν υπάρχει σωματείο, που δεν είναι πολλοί εργαζόμενοι, είναι 3-4, είναι έως 10-15. Μέχρι τώρα εκεί επιτρεπόταν οι υπερορίες. Αλλά απαγορευόταν η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε σωματείο. Άρα είμαι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση που έχει σωματείο και συμφωνεί το σωματείο να κάνει διευθέτηση, για μένα ισχύει. Είμαι εργαζόμενος αντίθετα σε μια επιχείρηση που δεν έχει σωματείο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή μια μητέρα, ας πούμε, που θέλει να δουλεύει Δευτέρα, Πέμπτη παραπάνω και την Παρασκευή να βλέπει τα παιδιά της, επειδή είναι σε επιχείρηση που δεν υπάρχει σωματείο, δεν μπορεί να το κάνει. Άρα. Και ρωτάω, είναι λογικό, είναι φιλεργατικό, ένας φοιτητής, ας πούμε, που δουλεύει σε ένα βιβλιοπωλείο. Προσέξτε όμως τώρα, έρχονται κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν περάσει ποτέ από, όχι να δεν έχουν μπει σε επιχείρηση ιδιωτικού τομέα, δεν έχουν περάσει καν έξω από το πεζοδρόμιο. Αυτοί λοιπόν έρχονται τώρα και σαν να ανακαλύπτουν τον Άρη, κάνουν και κάποιο καινούριο πλανήτη, κάποιο καινούριο γαλαξία και λένε, α, φέρνει το νομοσχέδιο της δουλοπαρικίας ο Χατζηδάκης. Προσέξτε, θέλω να μας πείτε τι συνέβαινε έως τώρα, τι συνέβαινε έως τώρα και τι θα συμβαίνει από εδώ και μετά. Δηλαδή τι λένε αυτοί, να φέρνει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, θα βάζει επιχειρηματίες τους ανθρώπους να δουλεύουν 12 ώρες και αν αρνηθούν θα τους απολύει. Πείτε μας τι συνέβαινε έως τώρα. Αυτό που συνέβαινε έως τώρα λοιπόν εδώ και 30 χρόνια είναι ότι σε επίπεδο επιχείρησης, εφόσον υπήρχε σωματείο και εφόσον εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές, και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, υπογραφώνουσαν τέτοιες συμφωνίες. Και υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, μην επαναλαμβάνω, τις επιχειρήσεις που υπάρχουν και εφαρμόζονται και ρωτήστε τους. Ναι. Πάρτε τηλέφωνο στον ΟΤΕ, στον Παπαστράτο και ούτω καθεξής, ρωτήστε και τη μια πλευρά και την άλλη πώς λειτουργεί η συμφωνία. Εγώ έχω μιλήσει και με εγώ θέλω να μου τηλεφωνήσουν ευκαιρία δοθήσεις. Σύμφωνοι. Εγώ θέλω να μου τηλεφωνήσουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των 2, των 3, των 4, των 10, των 15 ανθρώπων. Ειλικρινά. 2, 10, 48, 0, 0, 170, 174 να βγείτε στον αέρα να μας τα πείτε εσείς. Ορίστε κύριε Υπουργέ. Εκεί νόμιμα δεν γίνεται. Και μου λέει κάποια συνάδελφό σας στη συνέντευξη τύπου, σεβαστές όλες οι απόψεις. Γιατί κύριε Υπουργέ δίνετε τη δυνατότητα από εδώ και πέρα κάθε εργαζόμενος να το κάνει για τον εαυτό του, εάν συμφωνεί με τον εργοδότη του, και δεν δίνεται τη δυνατότητα στα εργατικά κέντρα, τις επιχειρήσεις δηλαδή που δεν υπάρχουν σωματεία. Και λέω, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε να μην κάνουμε κουμάντο στη ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ποιοι είμαστε εμείς, τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι κυβερνήσεις, οι οποίοι θα έρθουμε και θα πούμε σε μια μητέρα, σε ένα φοιτητή, σε έναν οποιονδήποτε, ότι εμείς θα σου κάνουμε κουμάντο ειδικά στο θέμα. Αν βγάλετε απ' έξω το εργατικό, το οποιοδήποτε εργατικό κέντρο, βγάζετε έξω το κόμμα το οποίο πατρονάρει την εργατική, το όποιο κόμμα πατρονάρει την εργατική τάξη. Τα συνδικάτα έχουν τη χρησιμότητά τους, αρκεί να κάνουν ό,τι κάνουν τα συνδικάτα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και στο νομοσχέδιο φέρνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες εξυγιαίνουν τα πράγματα στο συνδικαλιστικό κίνημα και τα κάνουν περισσότερο διαφανή και περισσότερο σύγχρονα. Τώρα, θέλω να σας πω και το εξής. Επί του θέματος αυτού, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τη διευθέτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, παριστάνοντας ότι έχει μνήμη χρυσόψαρου, λέει καινούργιες ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, του Χατζηδάκη, καταργείται το 8ο κτλ. Τους είπαμε όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα. Για τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στην Ελλάδα, για τα 30 χρόνια που ισχύει αυτή η νομοθεσία κτλ. Και τους κάναμε και τα αποκαλυπτήρια όταν ήρθανε και μας ζητήσανε να κάνουμε τη σύμβαση στον τομέα του τουρισμού, την κλαδική, υποχρεωτική, που είχε μέσα τη διευθέτηση. Και τους λέμε, να, αυτό που μας ζητάτε να το κάνουμε υποχρεωτικό και το κάναμε, έχει μέσα διευθέτηση. Και λένε τότε, αφού κατάλαβαν την κάθα, λένε ναι, αλλά εννοούμε να υπάρχουν μόνο συλλογικές συμβάσεις και όχι ατομικές. Επειδή όμως ο Θεός αγαπάει στη συγκεκριμένη περίπτωση τον ψεύτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, υπάρχει μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 2019/1158 της 20ης Ιουνίου του 19, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Λοιπόν, με βάση αυτή την οδηγία που την υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα, τα κράτη-μέλη, λέει στο άρθρο 9, παράγραφος 1,
Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με παιδιά έως μια ορισμένη ηλικία, η οποία είναι τουλάχιστον 8 έτη, και οι φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας. Και στην παράγραφο 2, οι εργοδότες εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τις αιτήσεις για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Εδώ λοιπόν κάνανε αυτό που μας κατηγορούν και σε ατομικό επίπεδο. Το έκανε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σωστά. Είναι μια φιλεργατική ρύθμιση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Και αφορά φυσικά τους γονείς και τους φροντιστές, αλλά το ερώτημα είναι αυτό που κάνανε αυτοί και εμείς τώρα το ενσωματώνουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τους ενοχλεί ότι ενσωματώνουμε κάτι που ψήφισαν αυτοί, ή τους ενοχλεί απλώς ότι επεκτείνουμε τη ρύθμιση από τους πατεράδες και τους μανάδες, ας πούμε, και στους φοιτητές? Δηλαδή, επιτρέψτε μου να κάνω διάλειμμα. Οι φοιτητές είναι αυτοί που τους ενοχλούν. Το κατάλαβα. Δηλαδή, τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτό το πράγμα? Βοηθήστε με να κάνω διάλειμμα, να κερδίσω για μην χάσουμε χρόνο, γιατί θα είσαστε έως παρατέταρτο μαζί μας και τις επόμενες ημέρες εννοείται για να απαντάτε και στα ερωτήματα. Ωραία, και έχω ήδη πολλά. Κάνω εδώ διάλειμμα. Ευχαριστώ. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας. Εσείς στο μεταξύ μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Δεν νομίζω ότι τα καταφέρω να τα εξυπηρετήσω όλα, το ξέρετε αυτό. Τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Θα τον καλέσω εννοείται και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι ερωτήσεις είναι καταιγιστικές, το καταλαβαίνω. Όσες καταφέρουμε. Να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο λαϊκό, αφορά εκατομμύρια. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε όμως πριν, εκτός από όλα αυτά. Υπάρχει ένα θεματάκι, δεν θα το λύσουμε τώρα, απλώς σας το λέω, είναι προφανώς κάτι που θα πρέπει να το συζητήσετε μέσα στην κυβέρνηση, ενώ και με άλλους υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα με το δεύτερο self-test. Δεν το πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, δεν το δίνει δωρεάν το κράτος, δηλαδή το δεύτερο τεστ, και οι επιχειρήσεις το μετακυλίουν στους εργαζόμενους. Εντάξει, το λέω, βρείτε το και ανακοινώστε μας αυτά που έχετε να πείτε. Το καταγράφω, ναι. Πάμε στο εργασιακό. Πάμε τώρα στα εργασιακά. Πρώτα απ' όλα, αυτά που είπατε ισχύουν για το δημόσιο, ρωτάει ο 784. Εμείς νομοθετούμε για τον ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο αρμόδιος είναι το Υπουργείο Αρμόδιο, του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Βορύδης. Μάλιστα. Λοιπόν. Ισχύουν όμως και για τις 10, στον βαθμό που υπάρχουν συμφωνίες και το ζητήσουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, η Ειρήνη, ας αποφύγω το επώνυμο παρότι μου υπογράφει, μου λέει: δουλεύω σε μια αποθήκη μεγάλης εταιρείας, μισθός μου 560 ευρώ. Μου λέει: αν θεωρώ μπορεί να επιβιώσει με αυτά τα λεφτά. Το αφήνω, όχι γιατί δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά θα σας καλέσω εκ νέου κάποια στιγμή. Πολύ σημαντικό θέμα. Βεβαίως. Δεν το αποφεύγω. Εννοείται. Αφήστε το. Κύριε Υπουργέ, θα το συζητήσουμε. Αυτοτελώς. Αφήστε το. Θα σας καλέσω. Το δηλώνω δημοσίως. Ήδη το θέτω. Ήδη μόνος μου το θέτω. Αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή του. Συνεπώς, δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να διαλέγει το ρεπό αντί για την πληρωμή που εμείς με το βασικό μισθό έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Πώς απαντάτε σε αυτό? Όχι. Είναι μετά από αίτημα του εργαζομένου. Όπως προβλέπεται και σε αυτή τη ρύθμιση που σας διάβασα σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί ΣΥΡΙΖΑ για γονείς, φροντιστές κτλ. Με τον ίδιο τρόπο, με αίτημα του εργαζομένου και εφόσον συμφωνεί ο εργοδότης, γιατί μπορεί να μην τον εξυπηρετεί τον εργοδότη. Δηλαδή, προσέξτε, έχω μιλήσει τις τελευταίες μέρες, παραδείγματος χάρη, με τις εταιρείες πληροφορικής. Μου λένε ότι εμάς, στο δικό μας κλάδο, αυτό δεν μας εξυπηρετεί. Τους εργοδότες εννοώ. Ναι. Ή έχω μιλήσει με τις χαλιβουργίες, τις μεταλλουργίες. Είναι συνεχούς πειράς. Δεν τους εξυπηρετεί τέτοιου είδους μέτρο. Αυτό το μέτρο υπάρχει αυτή την ώρα ως δυνατότητα στο 54% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και στην Ελλάδα. Και δίνουμε τη δυνατότητα μόνο κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου να προχωρήσει. Και μάλιστα προβλέπουμε μέσα στη ρύθμιση ότι αν ο εργοδότης το προτείνει στο αυτή του εργαζομένου και ο εργαζόμενος το αρνηθεί, και στη συνέχεια ο εργοδότης επιχειρήσει να τον απολύσει, αυτός είναι λόγος άκυρης απόλυσης. Ακυρώνεται αμέσως. Ναι, ωραία. Ο Μάκης, για να θέλω να τα ακούνε ότι τα ρωτάω. Θα ρωτήσω τον κύριο Χατζηδάκη, οι υπερορίες που θα αμείβονται με ροπό αντί για χρήματα ποιον εξυπηρετούν? Με συγχωρείτε, είπα είναι δύο διαφορετικές δυνατότητες. Όπως σε όλη την Ευρώπη, ας μου πει κάποιος ότι δεν ισχύει στην Ευρώπη, να τα φέρει τα στοιχεία κτλ. Υπάρχει το 8ωρο. Και από τη μια πλευρά υπάρχουν.
υπάρχουν οι υπερορίες στο βαθμό που εξυπηρετούν εργοδότες και εργαζομένους με παρεπάνω λεφτά για τον εργαζόμενο. Από την άλλη, υπάρχει η ευελιξία, αυτό που λέμε διευθέτηση, συγγνώμη, του χρόνου εργασίας, που το αντάλλαγμα για τον εργαζόμενο είναι παραπάνω χρόνος, είτε ξέρω εγώ, τετραήμερη εργασία, είτε παραπάνω άδειες το χρόνο, είτε παραπάνω ρεπό κτλ. Και υπάρχουν εργαζόμενοι, σήμερα υπάρχουν, δεν είναι στη φαντασία μας, στον Παπαστράτο, στον Τουρισμό, στον ΟΤΕ, στην Αλφαμπαν κτλ. Που τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Ας πάνε να τους βρουν αυτούς τους ανθρώπους. Βίκτορ, πάμε. Βίκτορ, διαβάζω ότι για τη διευθέτηση. Εννοείται ότι όλοι είναι προσεκλημένοι. Δεν το ζητώ και θα το επιδιώξω κιόλας. Και δεν σημαίνει ότι επειδή δηλαδή, εξυπηρετεί τον έναν η υπερορία, τον άλλον δεν τον εξυπηρετεί η διευθέτηση ή αντιστρόφως. Προσέξτε. Δεν έχουμε ρυθμίσει τη ζωή μας με τον ίδιο τρόπο. Σε μια επόμενη μας συνάντηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηδάκη, με περισσότερο χρόνο, ίσως να διαθέσουμε και 2 ώρες δηλαδή πραγματικά. Θέλω. Βεβαίως, ναι. Θα σας θέσω υπόψη, το λέω για να το ακούει ο άνθρωπος που μου το έχει στείλει. Υπάρχει ένα ζήτημα με την κάρτα ψηφιακή, δεν θα το ανοίξω τώρα, από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Μεγάλης επιχείρησης έχω πάρει ένα... Ψηφιακή κάρτα είναι βασικό εργαλείο... Το κατάλαβα, αλλά θέτουν μια σειρά ζητημάτων. Κύριε Χατζηδάκη, για να τα ακούνε το λέω. Μου θέτουν, θα σας διαβάσω μια επιστολή, μου έχει σταλεί εδώ και 20 μέρες, που από την πρώτη σας εμφάνιση εδώ στην εκπομπή, και μου είπαν οι άνθρωποι μια σειρά θεμάτων που έχουν επ' αυτού. Αλλά το λέω, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό αυτοτελώς σε άλλη στιγμή. Δεν προλαβαίνω τώρα, αυτό είναι το θέμα μου. Πάμε τώρα, Βίκτορ. Διαβάζω, λέει ο Βίκτορ, μετά την καλημέρα του, ότι για τη διευθέτηση του ωραρίου θα απαιτείται συνένεση του υπαλλήλου, δηλαδή σε εποχική επιχείρηση. Ο υπάλληλος θα αρνηθεί να εργαστεί περισσότερο όταν πνιγόμαστε και να πάρει τις ώρες πίσω όταν καθόμαστε και δεν θα μπορώ να τον απολύσω. Ακούγεται τρελό. Ορίστε. Δεν απαιτείται συνένεση του υπαλλήλου. Επαναλαμβάνω, απαιτείται πρωτοβουλία του υπαλλήλου. Ναι. Θα πρέπει να κάνει ένα αίτημα και να λέει, κύριε εργοδότη, σου ζητάω επειδή έχω παιδί. Και πρέπει να το βλέπω περισσότερο, επειδή έχω κάποιες ανάγκες, επειδή είμαι φοιτητής και θέλω να συνδυάσω τις εξετάσεις μου και τις υποχρεώσεις μου στο πανεπιστήμιο με τη δουλειά, να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Και αν καταλήξουν στη συμφωνία, κατέληξαν. Εάν δεν καταλήξουν, δεν κατέληξαν και δεν θα ρυθμίζεται το θέμα. Αυτό είναι. Ναι. Αν δεν καταλήξουν, τι γίνεται όμως? Και θέλει η επιχείρηση να δουλέψει παραπάνω, θα προσλάβει άλλο, θα τον διώξει, τι θα κάνει? Εάν δεν καταλήξουν, ναι. Δεν κατέληξαν. Εν πάση περιπτώσει, στην οδηγία αυτή που σας είπα έχει υπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εργοδότης τεκμηριώνει κάθε απόρριψη σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολή των σχετικών ρυθμίσεων. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για συμβατικές σχέσεις. Δεν πάμε να κάνουμε κουμάντο στις επιχειρήσεις και στα σπίτια των εργαζομένων. Ωραία, προχωρούμε. Πάμε να δημιουργήσουμε παραπάνω δυνατότητες, ευκαιρίες, δικαιώματα, επιλογές. Πώς το λένε, είμαστε κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων. Εμείς που δουλεύουμε σε ψυγεία κουβαλώντας όλη την ημέρα απίστευτα βάρη για το επίδομα ψυγείου, γιατί δεν το διευθετεί αυτό, παρακόπτεται μόνο για τον ταραβέρι των 10-12 ώρων και μετά τρεχαγύρευε αν δεν δουλεύει 6 για να ισοφαρίσει την υπερεργασία. Δείτε, είναι άλλο θέμα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ναι. Πώς θα ικανοποιήσουμε τον Γρηγόρη? Πώς θα ικανοποιηθεί ο Γρηγόρης? Πώς θα του πουλέτε άλλο θέμα? Καταλαβαίνω ότι λέει ότι κάνει μια σκληρή δουλειά. Ναι. Όποιος κάνει μια σκληρή δουλειά, φαντάζομαι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άνθρωπος που ρωτάει θέλει μάλλον να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν καταλαβαίνω αν δεν είναι ενταγμένος. Δεν έχει θέμα, δεν έχει να κάνει με τη διευθέτηση αυτό το ζήτημα. Ωραία. Ο Απόστολος, ρώτησα μία φίλη μου που εργάζεται στο ιδιωτικό τομέα αν προτιμά υπερορίες ή άδεια και της είπε, λέει ο Απόστολος, ότι φυσικά προτιμάει την άδεια γιατί οι υπερορίες ανεβάζουν το φορολογικό συντελεστή και δεν παίρνει τίποτα τελικά. Αυτή η κυρία θέλει να πάρει την άδεια. Κάποιος άλλος, τους ακούσατε προηγουμένως, θέλει να πάρει υπερορία. Είναι σεβαστά και τα δύο. Μια άλλη κυρία είναι Ωραία. Μια άλλη κυρία είναι βρεφονηπιαγωγός. Δεν θα πω όνομα και επώνυμο μου τα γράφει η γυναίκα. 2 φορές το χρόνο κάνουμε ενημέρωση γονέων από εγκυματινές ώρες εκτός ωραρίου με ραντεβού μιας ώρας για κάθε γονιό επί 20 παιδιά. 2 φορές τουλάχιστον οργανώνουμε γιορτές που λαμβάνουν χώρα Σαββατοκύριακα συν προετοιμασία εκτός ωραρίου. Καλούμαστε να καλύψουμε ωράρια συναδέλφων που απουσιάζουν. Όλα αυτά είναι δεδομένα στο χώρο μας, καθώς και ότι δεν πληρώνεται καμία υπερορία καθώς θεωρούνται κομμάτι της δουλειάς. Γι' αυτό εισάγουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία είναι μια επανάσταση έτοιμα της ΓΕΣΕΕ,
εφαρμόσει και πιλωτικά το 2011 και μετά κακώς ξεχάστηκε. Πάλι στις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως στις τράπεζες, πάλι στον ΟΤΕ, σε άλλες τέτοιες επιχειρήσεις, υπάρχει αυτή η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι εγγύηση για τους εργαζόμενους. Πάμε να το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, με κεντρικό έλεγχο αυτού του ηλεκτρονικού μηχανισμού από το Υπουργείο. Το έχουμε βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα το προχωρήσουμε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ταχύτερο δυνατόν, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να έχουμε και μια κρίσιμη μάζα εργαζομένων. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το βασικό θέμα αυτή την ώρα στην αγορά εργασίας στη χώρα είναι η εφαρμογή της όποιας νομοθεσίας. Ναι. Και αυτή είναι η πιο βασική μεταρρύθμιση του νομοσχεδίου, μαζί με το ότι κάνουμε τη σώμα επιθεώρησης ανεξάρτητη αρχή από εδώ και πέρα, για να μην κατηγορείται η όποια κυβέρνηση ότι ευνοεί και αδικεί. Δουλεύω σε μεγάλη τράπεζα, μπαίνουμε ο Γιάννης, και τώρα με ψηφιακή κάρτα κάθε μέρα στο γραφείο. Τώρα δεν πληρωνόμαστε υπερορίες και μη μας πει ο υπουργός να τους καταγγείλω, άντε να βρεις δουλειά μετά. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε. Στις τράπεζες έχουν συνδικάτα και έχουν ισχυρά συνδικάτα. Εάν έχουν ψηφιακή κάρτα και υπάρχουν και συνδικάτα, η ΟΤΟΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κανείς δεν το έχει καταγγείλει, από εκεί πέρα με συγχωρείτε. Ναι. Αλλά και κάθε εργαζόμενος ατομικά και ανωνύμως και σήμερα δικαιούται να πάει στην επιθεώρηση εργασίας και να κάνει οποιαδήποτε καταγγελία. Και τώρα που θα μπει και η ψηφιακή κάρτα σε εθνικό επίπεδο, όλα αυτά ελέγχονται περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, κύριε Πρωτοσάρτε, κάνουμε την ψηφιακή κάρτα, κάνουμε ανεξάρτητη αρχή το ΣΕΠΕ. Είναι ευκαιρία το νομοσχέδιο, όποιος θέλει, εργαζόμενο, συνδικάτο, κόμμα, όποιος, να έρθει να πει: δεν μας φτάνουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση, θέλουμε περισσότερα. Να τα κάνουμε και τα περισσότερα. Αλλά να μας τα πούνε, τι ακριβώς. Ναι. Ρωτήστε τον κύριο Υπουργό πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά όταν όλες οι μικρές επιχειρήσεις, π.χ. καταστήματα λιανικής και άλλες μικρές, λίγων υπαλλήλων λειτουργούν χρόνια τώρα με δικούς τους νόμους, υπερορίες, απλήρωτες, ρεπό, ανύπαρκτη απασχόληση Κυριακή, χωρίς έξτρα χρήματα και ρεπό μέσα στην εβδομάδα, την κανονική τους άδεια να υπογράφουν ότι παίρνουν, έχουν πάρει μόνο 3, 4, 5 ημέρες και τα σχετικά. Ναι. Γι' αυτό κάνουμε, ξαναλέω, την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό ήταν το αίτημα των εργαζομένων μέσω της ΓΕΣΕΕ. Το δεχόμαστε. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση που το προχωρούμε, το βάλαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα το εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Είναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Και τελευταία ερώτηση για σήμερα. Για την επισκευαστική ζώνη με ρωτούν. Τι γίνεται με τις υπερορίες που δουλεύουν στα πλοία και δεν μπορούν να γίνουν βάρδιες λόγω του ότι υπάρχει νέο εργατικό δυναμικό, ότι δεν υπάρχει νέο εργατικό δυναμικό. Έχουν κλείσει σχολές και δεν πάει και νέος κόσμος να δουλέψει και τα πλοία πάντα βιάζονται να φύγουν και να τελειώνει μια ώρα νωρίτερα η δουλειά τους. Τι γίνεται στην επισκευαστική ζώνη. Που δηλώνονται οι υπερορίες σε όλη τη χώρα. Επίσης, ερχόμαστε και βάζουμε όλες αυτές τις εγγυήσεις παραπάνω στον νόμο. Από εκεί πέρα, αν υπάρχει κάποια τρύπα στο σύστημα, ευχαρίστως να τη δούμε, αλλά θέλω να σας πω στατιστικά ότι οι υπερορίες που έχουν δηλωθεί όσο ήταν η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις υπερορίες που δηλωνόντουσαν επί ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερες. Δεν λέω τώρα με τον κορονοϊό που... Το ένσημο στην υπερορία στη ζώνη είναι 100% με αποτέλεσμα η ώρα υπερορίας να γίνεται μη συμφέρουσα, μου λέει ο ίδιος άνθρωπος. Κοιτάξτε, για τις υπερορίες υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση. Υπάρχει στην υπερεργασία που είναι η πρώτη ώρα είναι 20% και από τη δεύτερη ώρα και μετά είναι 40% παραπάνω από το κανονικό ορομίσθιο. Αυτή είναι η ρύθμιση που υπάρχει. Τώρα, εάν υπάρχει, δεν μπορώ να ξέρω και όλα τα ζητήματα σε όλες τις λεπτομέρειες, είναι και η διατύπωση των ερωτήσεων. Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν μπορώ να το αντιληφθώ τώρα όπως μου το θέτετε, ας πάρουν τηλέφωνο στο γραφείο μου, ξέρουν τα τηλέφωνα. Ωραία. Ωραία. Περιμένω mail στο portosalta.gr για να τα προωθήσω. Κύριε Υπουργέ, την επόμενη εβδομάδα η επόμενη μας συνάντηση και θα κάνουμε και ένα debate με την κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ναι. Μην ξεχνάμε, η βασική ρύθμιση είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας και ότι το ΣΕΠΕ γίνεται ανεξάρτητη αρχή για να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι και να αντιμετωπιστεί το θέμα της μαύρης εργασίας και της υποδηλωμένης εργασίας, και αυτό είναι καλό νέο και για τις σωστές επιχειρήσεις, διότι θα σταματήσει έτσι ο αθέμητος ανταγωνισμός και οι παράτυπες συμπεριφορές από διαφόρους πονηρούλιδες και ξυπνάκιδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.